Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου 2020. Είμαστε εδώ από κοντά στη Βεργίνα Τηλεόραση. Η Ευδοξία Βροχίδου βεβαίως κάνει χρήση της θερινής αδείας, οπότε είμαστε μαζί και σήμερα. Φίλες και φίλοι, ξεκινάμε με αυτή την δυσάρεστη είδηση ότι πέθανε ο μεγάλος Έλληνας τραγουδιστής, ο Γιάννης Πουλόπουλος, σε ηλικία 79 ετών. Μια θρυλική μορφή του ελληνικού τραγουδιού με πολύ σπουδαία τραγούδια που ερμήνευσε, όπως το άγαλμα που μόλις ακούσαμε του Μίμη Πλέσα από τον ιστορικό δίσκο «Δρόμος» και πολλά άλλα του Μίκη Θεοδωράκη αλλά και άλλων σπουδαίων συνθετών. Εκφράσουμε βεβαίως τα συλληπιτήρια στους οικείους του. Βεβαίως να πάμε στα δικά μας, τα πιο πεζά πράγματα εδώ στην επικαιρότητα και να πάμε να καλησπερίσουμε στην μέσω Skype από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω πού ακριβώς τον βρίσκουμε, τον κύριο Αλέξανδρο Παπουτσί, τον ειδικό σύμβουλο του Δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα αλλά και πολιτικό επιστήμονα. Καλησπέρα σας κύριε Παπουτσί. Καλησπέρα σας κύριε Σταματόπουλε, σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές. Εύχομαι μια καλή τηλεοπτική σεζόν. Με πολλές ειδήσεις, ελπίζω ευχάριστες ειδήσεις από εδώ και πέρα, γιατί το 2020 μας επιφύλαξε πολλές και μας επιφυλάσσει ενδεχομένως δοκιμασίες. Ας ελπίσουμε τα πράγματα να πάνε καλά και εσείς τηλεοπτικά, δημοσιογραφικά να τα καλύψετε. Να είστε καλά. Βλέπω ότι έχετε μία αισιοδοξία παρόλα αυτά που συμβαίνουν, τα οποία και εσείς επισημάνατε. Και να ξεκινήσουμε με αυτό, κύριε Παπουτσί, ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε η Βόρεια Ελλάδα αλλά και ειδικά η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική να βυθίζεται στην ύφεση λόγω του κορονοϊού, λόγω των μέτρων τα οποία λαμβάνει η κυβέρνηση για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19, αλλά ταυτόχρονα πολλές επιχειρήσεις πλήττονται και πολλοί είναι αυτοί οι επιχειρηματίες και εσείς σίγουρα θα ακούτε συζητήσεις όπου λένε ότι δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως να κλείσουν την επιχείρησή τους καθώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με όλα αυτά τα καινούργια μέτρα. Πώς βλέπετε λοιπόν εσείς τη Θεσσαλονίκη, το μέλλον της πόλης μας, της συμπρωτεύουσας μέσω αυτών των οικονομικών μέτρων? Η έκθεση δεν θα γίνει, έχουμε και από εκεί απώλειες. Πώς βλέπετε λοιπόν όλη αυτή την οικονομική κατάσταση στην πόλη μας?
αναμφίβολα είναι κάτι το οποίο προβληματίζει όλους όσοι έχουμε μια, αν θέλετε, μια θεσμική θέση ή, ας περιπτώσει, διεκδικούμε να διατυπώσουμε ένα δημόσιο λόγο. Είναι γεγονός ότι η πανδημία, ένα γεγονός που γίνεται μία φορά περίπου στα 100 χρόνια, ανατρέπει πολλές βεβαιότητες, ανατρέπει την κανονικότητα και σίγουρα θα επηρεάσει το ΑΕΠ των χωρών οι οποίες πλήττονται. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα και πρέπει να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι στο δικό μας ΑΕΠ συμμετέχουν με πολύ μεγάλο μέρος κλάδοι της οικονομίας οι οποίοι πλήττονται πρωτίστως αυτοί. Δηλαδή, ΑΕΠ χωρών οι οποίες βασίζονται στον τριπτογενή τομέα, στις υπηρεσίες, στην εστίαση, στη φιλοξενία, στον τουρισμό εν γέννη. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα αποτιμάται η συνεισφορά του τουρισμού στο 20% του ΑΕΠ, είναι όντως δημιουργεί ένα πρόβλημα. Θέλω όμως εδώ να πω την δική μου άποψη, η οποία δομείται γύρω από το εξής. Πρώτα και πάνω απ' όλα είναι η δημόσια υγεία, διότι μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κουβέντα για την οικονομία και είναι σίγουρο ότι πρέπει αυτή η κουβέντα να γίνει. Όμως δεν υπάρχει καμία οικονομία, δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα εάν δεν υπάρχει δημόσια υγεία. Το λέω αυτό διότι κατά καιρούς αναπτύσσεται μια συζήτηση, ένας διάλογος κατά πόσο τα μέτρα προάσπισης δημόσιας υγείας επιβαρύνουν την οικονομία. Και απαντώ, ναι, σίγουρα την επιβαρύνουν. Ναι, δημιουργούν αναπόδραστες εξελίξεις και πολλά προβλήματα. Όμως αν σκεφτούμε λίγο διαφορετικά θα πούμε το εξής. Σε μια χώρα που με εκατόμβες νεκρών θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα. Άρα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας και να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πρώτα και πάνω απ' όλα η δημόσια υγεία και αμέσως μετά με την ίδια ένταση οι εξελίξεις στην οικονομία. Μέχρι τώρα για να είμαστε δίκαιοι και να προσπαθούμε αντικειμενικά να προσεγγίζουμε τα δεδομένα, η Ελλάδα τα έχει καταφέρει πολύ καλά. Ακόμα, εγώ σας το λέω αυτό ακόμη και σήμερα που φαίνεται να υπάρχει μια έξαρση και μια αύξηση των κρουσμάτων. Όμως πρέπει να δούμε τους απόλυτους αριθμούς. Σε απόλυτους αριθμούς η χώρα μας είναι στην ευτυχή θέση, όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο, να μετρά λίγες απώλειες. Σε σχέση λοιπόν με τις χώρες οι οποίες έχουν έναν ευθέως συγκρίσιμο πληθυσμό με τον δικό μας, χώρες των 8, 10, 12 και 15 εκατομμυρίων κατοίκων, είμαστε πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τηρήσουμε τους κανόνες της αποστασιοποίησης, της κοινωνικής απόστασης στο ποσοστά. Πάντως και επειδή και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ζέρβας, ζήτησε κάποια αντισταθμιστικά, να το πω, κάποια πράγματα να γίνουν όσον αφορά τις οικονομικές απώλειες τις οποίες έχει η πόλη λόγω της ματέωσης και όχι αναβολής της διεθνούς εκθέσεως. Τι μπορεί να γίνει σε αυτόν τον τομέα, γιατί μπορεί, όπως είπατε, να έχουμε επιτύχει στο υγειονομικό σκέλος. Το βλέπουμε και χαιρόμαστε όλοι γι' αυτό. Από εκεί και πέρα πρέπει όμως να γίνει και συζήτηση για την οικονομία. 100% δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί σας. Αυτό το οποίο αποτιμάται από τη ματέωση της φετινής ΔΕΘ, της 85ης, είναι ένα πρόσθετο κόστος για την πόλη περίπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι με το τζίρο που θα δημιουργούσε στην φιλοξενία, στην εστίαση, στη διαμονή, αλλά και μην υποτιμούμε και τις εμπορικές συμφωνίες που κλεινόντουσαν κατά το δεκαήμερο αυτό της ΔΕΘ. Σωστά. Άρα λοιπόν είμαστε μπροστά σε ένα συγκεκριμένο αριθμό, ο οποίος ΑΕΠ, το οποίο θα λείψει, αν επιτραπεί, από την οικονομία της πόλης. Αυτό που έχει προταθεί, και εδώ ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας πήρε μια γενναία πρωτοβουλία και πριν από λίγες ημέρες συγκάλεσε μια διευρυμένη σύσκεψη με όλους σχεδόν τους φορείς της πόλης. Εάν δείτε, ας πούμε, στα σχετικά δελτία τύπου μετά την τηλεδιάσκεψη αυτή, συμμετείχαν περί τους 50 θεσμικούς εκπροσώπους φορέων από τον Υπουργό, τον Περιφερειάρχη μέχρι και τα επιμελητήρια της πόλης. Τα ερωτήματα είναι πάνω στο τραπέζι και αυτό που μπορεί και πρέπει να γίνει είναι το εξής. Μέσα από αυτό το οικονομικό φόρουμ το οποίο σχεδιάζεται να αντικαταστήσει και να υποκαταστήσει τη ΔΕΘ, πρέπει σαν πόλη να θέσουμε στο επίκεντρο αυτού του φόρουμ όλα τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή ευρύτερα. Πρέπει να ζητήσουμε με έναν τρόπο οργανωμένο και σε συνεργατικό πλαίσιο από την κυβέρνηση να μπορέσει να δώσει
να πάρει μάλλον τα μέτρα τα οποία απαιτούνται, ώστε να ενισχυθεί η τοπική οικονομία, η τοπική αγορά. Αυτό θα συγκεκριμενοποιηθεί κάπως, ή γιατί αυτό είναι γενικό που μας λέτε. Σωστά. Κοιτάξτε, αυτό θα συγκεκριμενοποιηθεί πάντα με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της κυβέρνησης, της χώρας, και θα αποφασιστικά θα πάρθουν αυτές οι αποφάσεις, το πω έτσι, δηλαδή, από την κυβέρνηση. Να αυτό το θέσω αλλιώς. Ο κύριος Ζέρβας, ο δήμαρχος της πόλεως μας, θα πάει με συγκεκριμένη πρόταση στον Πρωθυπουργό και θα του ζητήσει κάτι? Ή θα πει, ή θα αφαιθεί στην καλή θέληση της κυβέρνησης να δώσει ό,τι μπορεί στη Θεσσαλονίκη? Κοιτάξτε, στο βαθμό που τα μέτρα αυτά αφορούν κάποιες φοροελαφρύνσεις ή ενδεχομένως κάποιες επιδοτήσεις, κάποιες αναβολές καταβολής φόρου, αυτά που καταλαβαίνετε μπορούμε εμείς απλά μόνο να τα ζητήσουμε, να τα βάλουμε στο τραπέζι. Δεν μπορούμε να τα αποφασίσουμε. Εκεί που μπορούμε όμως να έχουμε μια μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης και, αν θέλετε, μια καλώς νοούμενη πίεση προς την κεντρική κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα, είναι να θέσουμε στο επίκεντρο αυτού του φόρουμ μια συνολική ατζέντα για την πόλη. Δηλαδή, με την ευκαιρία αυτή της αναβολής της ΔΕΘ και της υποκατάστασής της με το Θεσσαλονίκη Ελέξικο Φόρουμ, το οποίο έχει αποφασιστεί πρόσφατα, θα πρέπει να τεθεί στο τραπέζι και στο επίκεντρο, για παράδειγμα, η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής. Εάν υπάρξει λοιπόν ή ενδεχομένως μια πιο προνομιακή αντιμετώπιση της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας στο σχεδιαζόμενο πρόγραμμα Αντώνης Στρίτσης. Όπως ξέρετε, και εκεί πέρα θα υπάρχουν κάποιοι πόροι. Αν λοιπόν, λέω αυτό και προσπαθώ να ολοκληρώσω την απάντησή μου, εάν λοιπόν εμπροστοβαρώς διεκδικήσουμε και πετύχουμε κάποια μεγάλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και χρονίζουν ή όπου υπάρχουν καθυστερήσεις, να αρθούν αυτές οι καθυστερήσεις και να προχωρήσουν πιο γρήγορα τα έργα, αυτά έχουν ένα πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία της πόλης. Φανταστείτε δηλαδή, να το πω και έτσι πιο απλοϊκά, να κινηθούν πιο γρήγορα τα πράγματα στο μετρό, πιο γρήγορα τα πράγματα στους αυτοκινητοδρόμους, οι επενδύσεις στο λιμάνι να γίνουν. Αυτά είναι ενέργειες και πρωτοβουλίες οι οποίες θα ρίξουν χρήμα στην αγορά, θα βελτιώσουν τις υποδομές και έτσι θα δημιουργηθεί το αναγκαίο υπόστρωμα για μια λίγο αργότερα αναπτυξιακή πορεία της πόλης. Δηλαδή, μέσω αυτής της συγκυρίας, η οποία είναι δύσκολη ενδεχομένως και για πολλούς συμπολίτες μας, για να μην κρυβόμαστε, μπορεί να είναι και τραγική οικονομικά, εμείς σαν Δήμος Θεσσαλονίκης θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια που έχουμε, είναι συγκεκριμένα όμως αυτά, τα οποία θα βοηθήσουν στην αναπτυξιακή πορεία της πόλης. Επιτρέψτε μου μία τελευταία φράση. Παρακαλώ. Αν καταφέρουμε, για παράδειγμα, να βελτιώσουμε αισθητά τις αστικές συγκοινωνίες της πόλης, αυτό μπορεί να μην έχει ένα άμεσο οικονομικό όφελος στον επιχειρηματία που ανοίγει το κατάστημά του αύριο το πρωί ή σήμερα το πρωί που το άνοιξε, γιατί δεν είναι τζίρος άμεσος. Όμως, με καλύτερες αστικές συγκοινωνίες, γνωρίζετε ότι εξοικονομούμε εκατομμύρια ευρώ ημερησίως, τα οποία δυνητικά μπορούν να κατευθυνθούν και προς την αγορά. Θέλω να πω, ήρθανε τα λεωφορεία, τα 50, κύριε Παπουτσί. Τα 50 λεωφορεία δεν έχουν έρθει. Θα έρθει μια πρώτη παρτίδα τις επόμενες ημέρες και είναι θέμα χρόνου να έρθουν όλα. Θεωρώ δηλαδή ότι από το Σεπτέμβριο ξεκινάει η σταδιακή παραλαβή. Εδώ, ας πούμε, θέλω να το τονίσω, μιας και μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας δεν έμεινε στη διαπίστωση του προβλήματος. Προεκλογικά είχαμε θέσει το πρόβλημα του ΟΑΣΤ σε υψηλή κλίμακα. Είχαμε τονίσει, το είχαμε φέρει στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου. Μετεκλογικά κάναμε την ειδική συνεδρίαση του Ειδικού Συμβουλίου, φέρνοντας εδώ όλη την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς, και ζητήσαμε, απαιτήσαμε δεσμεύσεις και υλοποίηση των δεσμεύσεων, και παρόλα αυτά, σαν τρίτο βήμα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, είναι κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει κανένας άλλος Δήμος, μπήκε και με χρήματα δικά του αγοράζει αστικά λεωφορεία, αγοράζει οχήματα, αξιοποιώντας το δίκτυο αδελφοποιημένων πόλεων. Και εδώ, αν μου επιτρέψετε, μία τελευταία φράση. Μιλάμε για 50 οχήματα τα οποία είναι πολύ πιο σύγχρονα από αυτά που έχει σήμερα ο ΟΑΣΤ, και τα οποία ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα προμηθεύεται σε μια εξαιρετικά φθηνή τιμή, η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά πουθενά. Παίρνουμε 50 λεωφορεία, ενισχύουμε τις αστικές συγκοινωνίες και λόγω πανδημίας. Διότι, μάλιστα, δεν μπορούμε να ανεχθούμε εικόνες συνωστισμού
εικόνες συνοστισμού και το στριμοξίδι το λεγόμενο στα αστικά λεωφορεία, ιδιαίτερα τώρα που ο κόσμος γυρνά τις διακοπές και θέλει να πάει στη δουλειά του. Έχετε δίκιο. Πάντως υπάρχουν και ενστάσεις από την αντιπολίτευση σχετικά με τα λεωφορεία, αλλά δεν είναι επί του παρόντος να τις συζητήσουμε. Κύριε Παπουτσί, θα μπορούσα να τις απαντήσω όλες, να το γνωρίζετε αυτό. Mm-hmm. Και οι ενστάσεις, καλώς υπάρχουν ενστάσεις, έχουμε δημοκρατία και ο κάθε ένας μπορεί να διατυπώσει τη σκέψη του. Εδώ όμως καλό και εσάς και τους φίλους τηλεθεατές να σκεφτούν το εξής. Έχουμε χορτάσει από ενστάσεις, έχουμε χορτάσει από συζητήσεις αέναες. Εδώ είμαστε μία διοίκηση και κυρίως ο Δήμαρχος, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, μαζί με τους υπόλοιπους αντιδημάρχους, οι οποίοι επιλέγουν την οδό των πράξεων. Από ενστάσεις και σχέδια επί χάρτου, η Θεσσαλονίκη, επιτρέψτε μου να πω, έχει χορτάσει. Αυτό εγώ είναι σύμφωνα και γέρασα. Έχω φτάσει 36 χρονών και ακούω πάντα σχέδια επί σχεδίων. Εδώ λέμε ότι 1 Οκτώβρη ο Δήμος Θεσσαλονίκης βάζει 50 λεωφορεία στην πόλη να κινούνται. Τώρα, ενστάσεις επί ενστάσεων, μπορείς να τις ακούσουμε, να τις συζητήσουμε, αλλά επιτρέψτε μου να πω, είναι φιλολογικές συζητήσεις τη στιγμή που ο εργαζόμενος θέλει να πάει στη δουλειά του αξιοπρεπώς. Καλό θα είναι ο εργαζόμενος που θέλει να πάει στη δουλειά του αξιοπρεπώς, κύριε Παπουτσί, να μπορεί να μετακινηθεί με τον ΟΑΣΤΕ και κάποια στιγμή να πάρει και το μετρό να πάει ακόμα πιο γρήγορα στην δουλειά του. Το μετρό, κοιτάξτε, είναι το έργο αυτό και ελπίζω να τηρηθούν όλες οι δεσμεύσεις. Είναι το έργο αυτό το οποίο με το που θα υλοποιηθεί θα ξεκλειδώσει και μία σειρά άλλων δυνατοτήτων για την πόλη. Δηλαδή θα μπορέσουμε τότε να συζητήσουμε σοβαρά για πολλές παρεμβάσεις στην κυκλοφορία, στο αστικό περιβάλλον. Είναι, αν θέλετε, το κομβικό έργο το οποίο αλλάζει κατηγορία τη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Τώρα όμως, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θα ήθελα να πάμε σε ένα τελευταίο θέμα. Ένας χρόνος διοίκησης Κωνσταντίνου Ζέρβα στην Θεσσαλονίκη, όπου να είναι, συμπληρώνεται και επίσημα ο ένας χρόνος. Ενδέχεται, μάλλον είναι σίγουρο ότι θα γίνει και κάποιος ανασχηματισμός στους αντιδημάρχους. Μπορεί να διατηρηθούν και οι ίδιοι, αλλά θα πρέπει να εκδοθούν καινούργιες αποφάσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πολλοί λένε ότι έχει ξεκινήσει καλά ο Δήμαρχος, άλλοι λένε ότι στο μέσο της πορείας κάπου το έχασε, καθώς έχει προσέξει πολύ το κέντρο, με αποτέλεσμα να είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση το κέντρο, αλλά να υστερούν οι γειτονιές, κύριε Παπουτσί. Εσείς τι είδατε σε αυτόν τον ένα χρόνο, πού πιστεύετε ότι πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή η διοίκηση του Δήμου και πού νομίζετε ότι τα έχετε καταφέρει 100%. Θα ξεκινήσω αντίστροφα λέγοντάς σας το εξής. Σε σχέση με το κέντρο και την περιφέρεια, ας πούμε, επιτραπή της περιφέρεια πόλης. Περιφέρεια εννοώ Τούμπα, Τριανδρία, ξέρετε, ναι. Λοιπόν, αυτό που υπάρχει σαν αίσθηση, ενδεχομένως να εδράζεται και σε κάποια πραγματικά γεγονότα, όμως, αυτό που μπορώ να σας πω και το οποίο θα το ανακοινώσει και ο Δήμαρχος, το έχει πει ήδη πολλές φορές. Το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινάει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων σε κάθε γειτονιά σχεδόν της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα περιλαμβάνει πέραν των εργασιών βελτίωσης του οδοστρώματος, ασφαλτοστρώσεις, οι οποίες, ανοίγω μια μικρή παρένθεση εδώ, πρέπει να πούμε ότι ασφαλτοστρώσεις από τη διοίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα γίνονται το πρώτο χρόνο και όχι, όπως ξέρετε, ήθιστε στην Ελλάδα να πίνονται τα έργα βιτρίνα στον τελευταίο χρόνο προεκλογικά. Ας το κρατήσουν και αυτό οι φίλοι τηλεθεατές. Έχουν γίνει περισσότερες από 30 ασφαλτοστρώσεις τον πρώτο χρόνο, ξαναλέω, με πρόσφατη προχθές στην Μητροπόλεως. Ναι. Και θα φτάσουμε λοιπόν, επανέρχομαι στο προηγούμενο που έλεγα, θα φτάσουμε σε 100 περίπου γειτονιές και περιοχές της Θεσσαλονίκης με έργα ασφαλτόστρωσης, έργα αναβάθμισης των πεζοδρομίων, του αστικού εξοπλισμού και του φωτισμού. Αυτό σε ό,τι αφορά λοιπόν το κέντρο και σχετικά τις υπόλοιπες κοινότητες. Από εκεί και πέρα, η προσπάθεια που έχει γίνει αυτόν τον χρόνο στην καθαριότητα έχει αποδώσει κάποιους καρπούς. Δεν είμαι αυτός που θα σας πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από την εικόνα στην καθαριότητα 100%. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Όμως έχει γίνει η αρχή. Αναμένονται νέα οχήματα, νέα απορριμματοφόρα, νέοι κάδοι. Όλα, ξέρετε, για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα το οποίο λαμβάνει ο πολίτης, αναγκαστικά και δυστυχώς μεσολαβούν πολλές διαγωνιστικές διαδικασίες, γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όμως σας βεβαιώ ότι είναι αυτά όλα σε μία πορεία υλοποίησης. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τον ένα χρόνο συνολικά, μπορώ να σας πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις τόσο στο αστικό περιβάλλον, αλλά για να μην υποτιμήσω και κάτι, ας δούμε και τις χριστουγεννιάτικες γιορτές, mm-hmm. που ήταν κάτι μοναδικό για τη Θεσσαλονίκη. Είχε χρόνια να δει μια τέτοια οργανωμένη προσπάθεια. Ας δούμε λοιπόν. Ναι, αλλά δεν είχε συνέχεια αυτό και η πλατεία δικαστηρίων έχει πάλι φτάσει στην εικόνα που είχε πριν από τις χριστουγεννιάτικες γιορτές. Πάμε λοιπόν να σας πω σε αυτό. Προφανώς και δεν μπορεί μία χριστουγεννιάτικη γιορτή ή ένα πρόγραμμα να αλλάξει άρδιν την εικόνα της πόλης. Αυτό όμως που πρέπει να κρατήσετε
είναι με ποια φιλοσοφία και με ποιο πολιτικό σκεπτικό γίνονται και λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις. Το σκεπτικό λοιπόν είναι το εξής, ότι πρέπει στην πόλη να βάλουμε καλές χρήσεις, χρήσιμες εορταστικές γιορτές, οι οποίες θα απομακρύνουν την παραβατικότητα. Αυτό είναι το κόνσεπτ, αυτό αν θέλετε είναι το σκεπτικό πίσω από τέτοιες δράσεις. Αυτό θα γινότανε και το σχέδιο ήταν να ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις στην πλατεία εκεί δικαστηρίων. Όμως δυστυχώς η εμφάνιση πανδημίας ακύρωσε πολλά από αυτά τα έργα, πολλές από αυτούς τους σχεδιασμούς. Κρατήστε όμως το εξής, ότι ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, αυτό τουλάχιστον ανεξαρτήτως εάν κάποιος από τους τηλεθεατές τον ψήφισε ή δεν τον ψήφισε, τον προτιμά ή δεν τον προτιμά, είναι ένας Δήμαρχος ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει τη δουλειά και την κάνει. Είναι κάθε ημέρα, αν δείτε. Είμαι σίγουρος ότι ενημερώνεστε και εσείς προσωπικά. Αν δείτε, είναι ο ίδιος παρόν με συνεχείς αυτοψίες σε κάθε έργο που γίνεται. Δίνει δηλαδή το μήνυμα ότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται έργα. Χρειάζεται έργα συγκεκριμένα και τα οποία θα κινούνται σε δύο άξονες. Έργα τα οποία θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στη γειτονιά αλλά και στο κέντρο. Αυτά είναι τα έργα τα οποία μπορεί να τα δρομολογήσει ο Δήμος και ήδη το έχει κάνει. Και είναι και μια καλώς νοούμενη διεκδίκηση μεγάλων έργων υποδομής, τα οποία δεν τα υλοποιημένο Δήμος, όμως εάν και εφόσον υλοποιηθούν, θα αλλάξουν κατηγορία στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει μια ευρωπαϊκή μητρόπολη ανάλογη των υπολείπων πόλεων της Ευρώπης του ίδιου μεγέθους. Με ό,τι αυτό σημαίνει, με όλες τις πρόνοιες, στις μετακινήσεις, στο φωτισμό. Τέλος και κλείνω με αυτό, μην υποτιμάτε την προσπάθεια που πάει να γίνει για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της πόλης. Εάν καταφέρουμε μέσα σε αυτή τη τετραετία να ψηφιοποιήσουμε τη Θεσσαλονίκη, να την καταστήσουμε μια smart city με την αξιοποίηση τεχνολογιών οι οποίες ήδη εδώ τώρα εμείς που μιλάμε εφαρμόζονται σε πολλές πόλεις του κόσμου, θα καταφέρουμε να αλλάξουμε δραστικά τη ζωή στην πόλη. Φέρνοντας λοιπόν στα σφαγεία και δημιουργώντας εκεί το κέντρο επιτάχυσης ψηφιακού μετασχηματισμού με έναν τεχνολογικό κολοσσό, το οποίο ήδη λειτουργεί και επισήμως θα εγγενιαστεί τον επόμενο μήνα, δίνουμε και εκεί το εναρκτήριο λάκτισμα για κάποιες αλλαγές δομικές. Και αναβαθμίζεται και εκεί και η περιοχή που χρειάζεται να αναβαθμιστεί στην περιοχή των παλιών σφαγείων. Βασικό έργο το οποίο θα αναβαθμίσει συνολικά την περιοχή, πέραν αυτού του οποίου εμείς ήδη δημιουργήσαμε, είναι το Μουσείο του Ολοκαυτώματος. Σήμερα έχουμε μάλιστα ναι. Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα συζητηθεί και εκεί λοιπόν και στο Μουσείο Ολοκαυτώματος η Διοίκηση Κωνσταντίνου Ζέρβα κλήθηκε και καλείται εκ των πραγμάτων να δώσει λύσεις, διότι υπήρχαν αρκετά εμπόδια. Δεν είναι τυχαίο ότι το Μουσείο Ολοκαυτώματος συζητείται αρκετά χρόνια. Και νομίζω ότι αν αποφασιστεί να χτιστεί, θα χτιστεί πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω γιατί δεν έχουν ξεκινήσει ήδη τα έργα. Λοιπόν, εμείς γνωρίζουμε γιατί δεν έχουν ξεκινήσει. Το θέμα αυτά θα τα χειρίζεται ο Δήμαρχος βέβαια σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πάντως είμαι σίγουρος ότι επειδή τον γνωρίζω προσωπικά και τυχαίνει να είμαι συνεργάτης του, εφόσον ο ίδιος ο Δήμαρχος ασχολείται με κάτι, αυτό αποτελεί εχέγγυο ότι θα υπάρξουν εξελίξεις. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος Ζέρβας δεν είναι από αυτούς τους πολιτικούς που το αφήνει για αργότερα ή που απλά θα το διακινεί επικοινωνιακά σε βάθος χρόνου. Ή θα γίνει ή δεν θα γίνει. Το Μουσείο Ολοκαυτώματος λοιπόν με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα εκτιμώ ότι θα γίνει γιατί το έχει πάρει πάνω του, ας μην επιτραπεί. Ωραία, αυτό θα είναι κάτι πολύ ευχάριστο για την πόλη και για όλους μας. Κύριε Παπουτσί, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στη Βεργίνα Τηλεόραση. Εγώ σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ από κοντά στη Βεργίνα Τηλεόραση.